Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Θοδωρής Βασίλης για να αναλύσουμε πάλι τις τρεις κατηγορίες. Θυμίζω, είναι η ενδεκάδα της αγωνιστικής, σε μια ενδεκάδα που δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Θα διαλέξουμε τη στιγμή της αγωνιστικής μαζί με τον Θοδωρή και φυσικά θα καταλήξουμε στον MVP της αγωνιστικής. Πριν παρέσουμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε πάντα στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Θα αναλύσουμε λοιπόν την ένατη αγωνιστική, μια αγωνιστική που είχε και ντερμπί Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είχε και suspense στο ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, είχε και γκολάρες στο ΑΕΚΑΕΛ, οπότε έχουμε πάρα πολλές επιλογές να επιλέξουμε στο κομμάτι της ενδεκάδας. Λοιπόν, Θοδωρή, ξεκινάω στον τερματοφύλακα. Μπερδεύτηκα αρκετά, κατέληξα στο σχιαμπάνι του Άρη. Δεν έκανε πολλές σπουδαίες αποκρούσεις, αλλά για δεύτερη σερή αγωνιστική του Άρη κρατάει το 0. Κρατάει το 0, βγάζει μια ασφάλεια. Είναι ο Άρης η ομάδα με τα λιγότερα γκολ, μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει δεχτεί μόλις 3 γκολ. Ο Άρης και με το σχιαμπάνι πίσω, οι κίτρινοι δείχνουν τεράστια ασφάλεια. Λοιπόν, σε μια αγωνιστική που είχαμε πάρα πολλά γκολ, δυσκολευτήκαμε στο να έχουμε καλούς και ξεχωριστούς αμυντικούς, ωστόσο τη βγάλαμε την τετράδα, δεξί μπακ τον Κότσιρα από Αστέρα Τρίπολης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρόουζ από τον Άρη και ο Γιαννούλης από τον Όφη και αριστερό μπακ, αυτός που έπαιξε αριστερό μπακ, ενώ δεν είναι αριστερό μπακ, ο Ραφίνια. Αρχικά να ξεκινήσουμε από τα στόπερ. Ο Ρόουζ, όπως είπαμε και για το Σιαμπάνι, προσδίδει μια ασφάλεια πίσω. Ο Άρης έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία, δεν δέχεται γκολ. Και είδαμε και στο Αγρίνιο ότι ο Πανετολικός δεν έκανε φάση. Ο Γιαννούλης, να πούμε ότι με τον ίδιο στην ενδεκάδα Όφη επέστρεψε στις νίκες μετά από 6 μάτς και με 4 κιόλας μέσα στο Βόλο κόντρα σε μια επικίνδυνη ομάδα που έχει πολύ καλή επιθετική γραμμή. Για το Ραφίνια τα είδαμε όλοι το Σάββατο, έπαιξε αναγκαστικά αριστερό μπακ, έδειξε την κλάση του ακόμα και σε αυτή τη θέση και είχε συμμετοχή στο γκολ του Φορτούνη που έκρινε τον ντέρμπι. Πάμε στα χαφ. Εκεί είχαμε πάρα πολλούς παίκτες να επιλέξουμε, Θοδωρή. Θα ξεκινήσω δεξιά με τον Ντε Κουσμάν, αριστερά με τον Μαχέρα τον Πιτσιρίκο της ΑΕΚ και στον άξονα τον Ελ Καντουρί που σώζει τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις και τον Πέντρο Μάνταλο που ουσιαστικά τα έκανε όλα στο μάτς με την Λάρισα. Τελείωσε το μάτς με 3 ασίστ. Θα ξεκινήσουμε από τον Μάνταλο. Όταν έχει δώσει 3 ασίστ και είναι ο άνθρωπος που αλλάζει τον αγώνα με την ΑΕΛ, μιλάμε ότι δικαίως μπαίνει στην ενδεκάδα. Όσον αφορά τώρα τον Ελ Καντουρί, είδαμε τον ΠΑΟΚ πώς ήταν χωρίς τον Μαροκινό στο πρώτο ημίχρονο και τη μεταμόρφωσή του όταν μπήκε αλλαγή στην επανάληψη. Εδώ να πούμε ότι μπορούμε και τους δύο να τους ψηφίσουμε ως Nivea Player of the Month. Ο ένας φυσικά έκανε παπάδες στο μάτς με την Λάρισα και ο Ελ Καντουρί χαρίζει 3 βαθμούς στον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε να πούμε ο τρίτος, ο Ντε Κουσμάν. Είναι ένας παίκτης με τεράστια καριέρα, απίστευτη ποιότητα και μόλις προσαρμόστηκε στον Όφη έδειξε την αξία του. Κεντρικό επιθετικό δίδυμο, εδώ μπλέξαμε, Θοδωρή, γιατί δεν είχαμε πολλές επιλογές. Έβαλα τον Φορτούνη που έπαιξε ως ψευτό εννιάρη, ουσιαστικά δεν έπαιξε ποτέ φορ, αλλά αφού εκεί τον επέλεξε ο Μαρτίνς, θα τον βάλουμε ως φορ. Και είναι αυτός που με το δικό του γκολ έκρινε τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τον Σφιντέρσκι αντί του Μανούσου. Ο Μανούσος, ναι, μεν έβαλε 2 γκολ, αλλά ήταν από πέναλτι. Ο Σφιντέρσκι σκόραρε ξανά και έφτασε και τα 5 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Ελαραβή. Έτσι ακριβώς. Ο Σφιντέρσκι είναι αυτό που λέμε ο επιθετικός που εκμεταλλεύεται την παραμικρή ευκαιρία. Βρισκόταν στην κατάλληλη στιγμή και πήρε το rebound από την απόκρουση του Χουτεσιώτη και έκανε το 1-1 και έδωσε το ένασμα για την αντεπίθεση του ΠΑΟ. Όσον αφορά το Φορτούνι, είπε σχέση μόνο σου. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές απουσίες, δεν είχε Ελαραβή και Χασάν. Και παρότι έπαιξε με ψευτοενιάρη, ο Φορτούνις έδειξε ότι μπορεί ακόμα και σε αυτή τη θέση να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Δεύτερη κατηγορία, διαλέγω τρεις στιγμές. Ο Θοδωρής διαλέγει την καλύτερη της αγωνιστικής. Πρώτη στιγμή, Θοδωρή, από το Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Είναι η φάση στο 91. Κερδίζει αρχικά πέναλτι Λαμία και ο Σκόνδρας κάνει το σταυρό του να το δώσει πέναλτι γιατί έχει πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Είναι η μαγεία του ΒΑΡ. Δηλαδή, πόσο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων μπορεί να αλλάξουν τα συναισθήματα. Εκεί που νομίζω ότι είτε έχει κερδίσει πέναλτι, είτε έχει πετύχει κάποιο γκολ, με την τεχνολογία είτε να σου δώσει τη χαρά, είτε να την αφαιρέσει. Τελικά, ό,τι την αφαίρεσαι, έμεινε το 2-2 στο Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Δεύτερη στιγμή από το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Γίνεται αλλαγή ο Χατζηγιοβάνης, διαμαρτύρεται στον Πόλωνη. Ο Πόλωνη του λέει κάτι στον πάγκο και δημιουργήθηκε και εκεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό.
δυστυχώς ή ευτυχώς οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή αν δικαίως γίνονται αλλαγή. Ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα. Νομίζω ότι ήταν η αντίδραση της στιγμής από τον Χατζηγιοβάνι ότι ήθελε μέσα, να μείνει μέσα και να αγωνιστεί γιατί ήταν το αιώνιο ντέρμπι και ως Παναθηναϊκός ήθελε να αποδείξει πράγματα. Αλλά ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και αυτός ξέρει καλύτερα από όλους. Και τρίτη στιγμή από το ΑΕΚ Λάρισα, ένα μάτς που θα μπορούσε να ήταν μόνο αυτό να έχει στιγμές. Είχε μια συγκλονιστική φωτογραφία με Μελισανίδη Κούγια, είχε τον Μάνταλο να τραβάει τα μαλλιά του στο γκολ του Σιμόες, αλλά επέλεξα το κλάμα του Γαλανόπουλου μετά το τέλος του αγώνα. Έχει σκοράρει ο Γαλανόπουλος, επέστρεψε μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε. Αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στην κοπέλα του, συγκινήθηκε, έκλαψε. Οπότε επέλεξα τη συγκεκριμένη στιγμή από το μάτς. Και δικαίως. Νομίζω ότι το μάτς τσάκ με την ΑΕΛ ήταν ένα μάτς που έδωσε πολύ πρώτη ύλη. Δηλαδή, όπως είπες, πολλές στιγμές ιδιαίτερες, αλλά ειδικά αυτή του Γαλανόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε 11 μήνες με σοβαρό τραυματισμό και έβγαλε όλη αυτή την πίεση, την ένταση που κουβαλούσε μέσα του, νομίζω ότι δικαίως είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Τρίτη κατηγορία, καταλήγουμε στον MVP της αγωνιστικής. Θα μπορούσε να είναι από το ντέρμπι, αλλά υπήρχαν πολλοί πρωταγωνιστές και από τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης για παράδειγμα, ο Εμβιλά ήταν εκπληκτικός στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να είναι ο Ελκαντουρί που σκόραρε στις καθυστερήσεις και έδωσε 3 βαθμούς στον ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αλλά ο Πέτρος Μάνταλος τα έκανε όλα, έδωσε 3 ασίστ. Δυστυχώς, όσοι δίνουν 3 ασίστ δεν παίρνουν την μπάλα σπίτι τους. Αλλά ο αρχηγός της ΑΕΚ ήταν ξεχωριστός και νομίζω δικαίως ο Θοδωρή είναι ο πολυτιμότερος της αγωνιστικής. Έτσι ακριβώς. Και κάθε ασίστ μία καλύτερη από την άλλη. Νομίζω ότι ο Μάνταλος συνεχίζει από πέρσι και διανύει μια τρομερή σεζόν και είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. MVP λοιπόν της αγωνιστικής, ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος και με τις 3 ασίστ ανέβηκε πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.